Θα καλημερίσω και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Συριγωνάκη. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουργεράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Γιατί υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι επικοινωνούσαν μαζί μας και ρωτούσαν τι θα γίνει με συγκεκριμένες ημερομηνίες, με την αρρωγή, με το ποιος δηλώνει, με ποιος δεν δηλώνει, τι γίνεται με τους ελέγχους πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα. Γιατί για όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν σοβαρές, πολύ σοβαρές εκκρεμότητες και είναι νομίζω ενδεικτικό του όλου πράγματος αυτό το οποίο αναφέρομαι σε εκκρεμότητες, έτσι, αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του τεχνικού επιμελητηρίου ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης, ότι τι δηλαδή, ότι από τις 15.000 αυτοψίες για τις σεισμοπαθείς περιοχές, τις σεισμόπληκτες περιοχές, έχουν μονάχα 100 φάκελοι αποπερατωθεί για να μπορέσουν, και φυσικοί φάκελοι, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Για τους υπόλοιπους, αν φύγει ο χρόνος κλπ. Υπάρχει θέμα. Πάνω σε αυτή τη συζήτηση υπήρξαν και επαγγελματίες οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας, ρωτώντας τι γίνεται με τους δικούς τους τους ελέγχους, τι γίνεται και από τη δική σας την πλευρά, γιατί υπήρχαν επαγγελματίες οι οποίοι, νομίζω και αν θυμάμαι καλά, κύριε Συριγωνάκη, μας είχατε πει ότι ήταν κοντά 500 φάκελοι από τους επαγγελματίες, δηλαδή τους αγρότες ή τους μη αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι είχαν απευθυνθεί σε εσάς καταθέτοντας τα χαρτιά τους για να δουν πώς οι άνθρωποι θα καταφέρουν να στηριχθούν, να αποζημιωθούν και να πάνε μπροστά. Ναι, θυμάμαι καλά. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, πράγματι η περιφέρεια Κρήτης είναι ο φορέας που διεκπεραιώνει τη διαδικασία όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και τι σημαίνει διεκπεραιώνει? Λαμβάνουμε τα αιτήματα των επιχειρηματιών, όσο μιλάτε. Κάνει σχέση με εξοπλισμό και εμπορεύματα, όπου και αν βρίσκονται αυτά. Είτε βρίσκονται σε μια πώληση, είτε σε αποθήκη. Ξέρω ότι δεν είναι και πολύ πολύ κομψό και ότι ενδεχόμενα αυτή την ώρα να χαλάω και τον ερμό της σκέψης σας, αλλά εάν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση ή bluetooth ή με τέλος πάντων hands free, αν έχετε την καλοσύνη, αν μπορείτε με ταχύτητα να το αποσυνδέσετε, γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα στον ήχο και δεν μας ακούει καλά ο κόσμος, αν έχετε την καλοσύνη τη μεγάλη, βοηθήστε μας, έτσι ώστε να σας ακούμε πολύ πολύ καλύτερα. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι ο φορέας που διεκπεραιώνει τη διαδικασία όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Ναι. Εξοπλισμό και εμπορεύματα, όπου και αν βρίσκονται αυτά. Είτε βρίσκονται σε σημεία πώλησης, είτε βρίσκονται στις αποθήκες. Εμείς, να αναφέρω τα νούμερα και τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε μέχρι αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, είχαμε 467 αιτήματα. Από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος 353, Αρχανών Αστερουσίων 78, Ηρακλείου 12. Δίνετε μου και τη δυνατότητα να το σημειώνω κιόλας. 353 είπατε από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Μηνώα Παιδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων 78. Ναι. Ηράκλειο 12. Ναι. Δήμο Γόρτινας 7. Ναι. Δήμο Χερσονήσου 14. Ναι. Και από Δήμο Βιάνου, Φεστού και Μαλεβιζίου, μία. Ω, μάλιστα. Σύνολο 467 αιτήσεις επιχειρηματιών. Ναι. Επίσης, είχαμε 115 αιτήσεις αγροτών. Ναι. 71 Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Όταν λέτε 115 αιτήσεις αγροτών, μιλάτε για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ναι. Αυτό εννοείται. Βέβαια. Ναι. 71 Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, 36 Αρκανών Αστερουσίων και από 4 Δήμος Ηρακλείου και Δήμος Γόρτινος. Ναι. Σύνολο 467 και 115, 582 αιτήσεις επιχειρηματιών ως συνέπεια του καταστροφικού σεισμού της 27ης Σεπτέμβρη. Σε πόσες από αυτές τις αιτήσεις μέχρι στιγμής έχετε αποτελέσματα, δηλαδή πόσες έχουν αποπερατωθεί? Θα αναφέρω λεπτομερώς τα πάντα μέχρι και σήμερα.
Λοιπόν, από τις 582 αιτήσεις έχουν γίνει αυτοψίες σε όλες τις επιχειρήσεις. Mm. Δηλαδή, οι επιτροπές οι οποίες είχαν συσταθεί άμεσα, 12 επιτροπές είχαμε συστήσει, κυρία Δουλγεράκη, με απόφαση του Περιφερειάρχη, άμεσα τριμελείς επιτροπές, έχουν γίνει αυτοψίες σε όλες τις επιχειρήσεις. Από τις επιχειρήσεις αυτές, και να αναφέρουμε, ας αφήσουμε τους αγρότες, από τις 467, οι 62 επιχειρηματίες δήλωσαν ότι δεν θα υποβάλουν τελικά φάκελο. Άρα λοιπόν μένουν 405. Και από τους 115 αγρότες δήλωσαν οι 7 ότι δεν θα υποβάλουν φάκελο. Άρα λοιπόν έχουμε 89. Σύνολο 513 αιτήσεις έχουν διεκπαιρεωθεί από την υπηρεσία μας. Γιατί ήταν δύσκολο να προχωρήσουν στη σύσταση του φακέλου. Για ποιο λόγο είπαν όχι? Υπάρχει ίσως με μια εικόνα. Για διάφορους λόγους, όπως και εισπράττουμε από τις επισκέψεις μας στην ευρύτερη περιοχή. Όταν άνοιξε η αρρωγή, δυστυχώς δεν είχαν ενημερωθεί για κάποιες λεπτομέρειες, και σε κάποιες συγκεντρώσεις που γίνονται, πολλοί συμπολίτες εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν κάποια χρήματα, ή επειδή θεωρούν ότι δεν τους εξυπηρετεί αυτή η διαδικασία, για διάφορους λόγους. Και θα μου πείτε πώς το δήλωσαν. Να ξέρετε ότι οι επιτροπές μας έρχονται σε επαφή, σε καθημερινή, όχι πόσες μόνο... Πόσες είναι, πόσοι άνθρωποι είπαμε ότι είναι? Οι επιτροπές. Ναι, πόσες επιτροπές, πόσα άτομα 12, δηλαδή 12 εσείς έχετε. 12 τριμελείς επιτροπές. Πόσο? 12, 12 τριμελείς επιτροπές. 12 τριμελείς. Ναι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ναι. Έρχονται σε επικοινωνία λοιπόν με τους επιχειρηματίες, για να δούμε αν υπάρχουν ελλείψεις στους φακέλους τους, ή για να λύσουν κάποιες απορίες, για ποιο λόγο ενώ έχουν κάνει έτοιμα δεν έχουν φέρει το φάκελο κτλ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. 513 φακέλους, οι οποίοι, από τους οποίους οι 184 έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής. Αυτή είναι έτοιμη. Έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής. Mm. Και αν θυμάστε, που το γνωρίζουν και εκείνοι, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου έχει αποφασιστεί, και το είχε πει και ο κύριος Τριαντόπουλος σε μία από τις επισκέψεις του, ότι μόλις ετοιμάζεται το φάκελος και αποστέλλεται, θα γίνεται κατάθεση 25% της εκτιμηθήσας αξίας στους δικαιούχους επιχειρηματίες. Να σας πω λοιπόν ότι δεν είναι, ναι. 61 από τους 184 που έχουν σταλεί έγινε μία κατάθεση, οι 61 πρώτοι, οι οποίοι έχουν πάρει το 25% της εκτιμηθήσας αξίας. Τότε οι 61 φάκελοι ήταν συνολικής αξίας 866.000. Άρα λοιπόν έχουν κατατεθεί σε συμπολίτες μας επιχειρηματίες το ποσό των 215.000 ευρώ περίπου. Κύριε Συρηγονάκη, να σας πω όμως τώρα, 27 Σεπτεμβρίου και είμαστε στις 30 του Μάρτη, με 12 τριμελείς επιτροπές, και καλά κάνετε και έχετε τόσο κόσμο έξω, λέει η μία πλευρά. Αλλά από την άλλη, εγώ λέω με επιφύλαξη, πολύ μεγάλη επιφύλαξη, πόσες από αυτές τις επιτροπές κάνουν τις αυτοψίες ή συνεχίζουν να κάνουν τους ελέγχους, πόσες από αυτές τις επιτροπές βρίσκονται ήδη μέσα και παραλαμβάνουν τα έγγραφα των ανθρώπων, πόσοι ασχολούνται ενδεχόμενοι με τα λάθη τα οποία υπάρχουν, πόσοι από αυτούς απευθύνονται στους ίδιους, γιατί λέτε, είπατε και εσείς ότι έρχονται σε επικοινωνία με τον κόσμο, τους επιχειρηματίες, τους αγρότες οι οποίοι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις, για να τους πούνε ότι αυτή είναι η διαδικασία. Το λέω γιατί Σεπτέμβρης ή Οκτώβρης αν θέλετε με Μάρτη, 184
4 φάκελοι που ήδη έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής είναι μια παραπάνω καθυστέρηση. Δηλαδή, ο χρόνος πιέζει όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος θέλει να συνεχίσει τα βήματά του. Να σας πω κάτι για να διευκρινίσω. 6 μήνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 6 μήνες μετά την οριοθέτηση που έγινε, και η οριοθέτηση έγινε 6 Οκτώβρη του 2021, δηλαδή μέχρι και 6 Τετάρτου του 2022, δηλαδή σε λίγες μέρες, μία εβδομάδα από σήμερα, πρέπει να έχουν αποσταλεί οι συγκεντρωτικές καταστάσεις στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής με την εκτίμηση της Επιτροπής για το ύψος της ζημιάς. Σε 6 μήνες από σήμερα που μιλάμε? Όχι, 6 μήνες από το που έγινε η οριοθέτηση. Από 6 Οκτωβρίου. Δηλαδή μέχρι 6 Απριλίου πρέπει να έχουν αποσταλεί οι συγκεντρωτικές καταστάσεις. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, το ανέφερα και πριν, το αναφέρω και τώρα, έχουμε ολοκληρώσει τις αυτοψίες, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι είναι έτοιμοι και θα αποσταλούν στους χρόνους που προβλέπονται στην Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής. Από εκεί και μετά... Έως 6 δεν... Απριλίου όλοι οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν φύγει από την περιφέρεια για να πάνε. Δηλαδή... Τώρα γίνονται τα τελευταία τηλεφωνήματα σε κάποιους επιχειρηματίες που για κάποιο λόγο δεν έχουν προσκομίσει ένα ή δύο δικαιολογητικά. Ναι. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία, είμαστε έτοιμοι. Στο Ταμείο Αρρωγής λοιπόν θα πάνε. Να καθησυχάζουμε λοιπόν τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής των... που επλήγησαν από την σεισμική αυτή δόνηση, ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει διεκπαιρεώσει ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και μετά είναι θέμα της Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής για να καταθέσει τα χρήματα στους Δεν μου λέτε πόσο καιρό παίρνει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, όταν λέτε ότι ήδη σε 184 επιχειρηματίες. Σε 61 έχει γίνει η κατάθεση το 25%. Σε 61, ωραία, 61. Εκκρεμούν μία καταβολή. Ναι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, όταν πόσο καιρό παίρνει από ότι... και την περιοχή ένα κλιμάκιο κυβερνητικό. Μωρέ, κύριε Συριγωνάκη, το κλιμάκιο το κυβερνητικό. Εγώ ρωτάω το εξής. Από τη δική σου την εμπειρία μέχρι σήμερα και από τα δεδομένα τα οποία έχετε εκεί στην περιφέρεια, έτσι για να διευκολύνουμε τους ανθρώπους, και από τη στιγμή που εσύ θα στείλεις το φάκελο, αν δηλαδή τον φάκελο τον στείλεις σήμερα πάνω στην Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής, σε πόσο διάστημα παίρνει ο άνθρωπος χρήματα? Αυτό ρωτάω. Κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι θέμα δικό μας και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχετε διαπιστώσει. Υπάρχει όμως μια αγαστή συνεργασία περιφέρειας και Υπουργείου. Υπάρχει ένα συντονισμός, υπάρχει μια επικοινωνία. Καλά. Και ευελπιστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει η καταβολή. Δηλαδή, να σας πω, όταν είχαμε αποστείλει τους 70 περίπου φακέλους τότε, εκείνη την περίοδο, σε μία εβδομάδα μπήκε το 25%. Μα αυτό σε ρωτάω, άνθρωπε μου, τόση ώρα. Αυτό σε ρωτάω τόση ώρα. Αν θυμάσαι και από τη δική σου την εμπειρία, μέσα σε τι διάστημα τους βάλανε τα χρήματα. Τους δώσανε χρήματα. Αυτό ρώτησα πριν από λίγο. Άμεσα καταβάλλεται. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν γίνεται ο οριστικός έλεγχος, απλώς όπως είχε πει και ο κύριος Τριαντόπουλος, θα γίνει καταβολή του 25% άμεσα, και από εκεί και μετά θα γίνει ο έλεγχος των στοιχείων και θα γίνει η αποπληρωμή. Τώρα για να σας πω εγώ, λίγο πολύ το δικό μου το φόβο, γιατί θέλω να το προχωρήσω, από τους 513 οι 184 ήδη έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής, μέχρι τις 6 Απριλίου σε λίγες μέρες όλοι, δηλαδή αφαίρεση 513 - 184, οι υπόλοιποι θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 6 Απριλίου. Αυτή την εβδομάδα, βέβαια. Μακάρι να προλάβετε ως υπηρεσία. Όχι, είμαστε έτοιμοι, κυρία Δουλγεράκη. Είσαστε έτοιμοι. Το διαβεβαιώνετε, αυτό ότι είσαστε έτοιμοι. Ωραία, λοιπόν, λένε οι άνθρωποι που σας ακούνε αυτή την ώρα, οι επαγγελματίες, γιατί σας είπα ότι πρέπει να τους δώσω απαντήσεις σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά παράγουν αγροτικά προϊόντα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Συριγωνάκη, θα πάρουν όλη την αποζημίωση που δικαιούνται, διότι εδώ υπάρχουν φόβοι ότι, ξέρετε, υπάρχει θέμα, ότι δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχουν δίκιο. Έχει γίνει και σχετική επερώτηση στην Βουλή από συντοπίτη μας βουλευτή. Δεν έχουμε όμως κάποια
ενημέρωση όσον αφορά την κατηγορία των συμπολιτών μας που προαναφέρατε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να απαντήσω, διότι. Γιατί το να πάρει το 100%, αλλά στο μη κατηγορείο. Διότι τώρα είναι από την άλλη και λίγο αδικία. Ο ένας να πάρει το 100% και ο άλλος, ο οποίος επλήγει από το σεισμό, εν πάση περιπτώσει, να του λες ότι εσύ θα πάρει το 20% επειδή παράγει ναι μεν, αλλά δεν είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτή η αδικία για να μπορεί να σταθεί ο άλλος στα δικά του τα πόδια, όπως λένε οι άνθρωποι της περιοχής, πραγματικά τους βάζει τροχοπέδι. Τι θα κάνουνε? Εμείς συμφωνούμε και θεωρούμε ότι έχουν δίκιο και σχετικά έχουμε αποστείλει και σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν μπορούμε όμως να απαντήσουμε και αυτό είναι μια απόφαση κυβερνητική. Σαν περιφέρεια έχετε στείλει, θέλετε να πείτε? Ναι, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Τριαντόπουλο, ναι. Έχει γίνει και σχετική επερώτηση στην Βουλή από συντοπίτη μας βουλευτή για το συγκεκριμένο θέμα. Εκτός από την συγκεκριμένη επερώτηση, εσείς από τη δική σας την πλευρά ως περιφέρεια λέτε έτοιμα στο γραφείο του κυρίου Τριαντόπουλου σαν περιφέρεια είναι να μην υπάρξει αυτή η διαφορά στις αποζημιώσεις, αλλά να πάρουν αυτό που οφείλουν να πάρουν οι άνθρωποι ή χρειάζονται να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, κατά τη διάρκεια διεκπαιρέωσης όλων αυτών των υποθέσεων συναντάμε κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα συναντήσαμε κυρίως με επιχειρήσεις αγιοπλαστών χωρίς άδεια λειτουργίας και χωρίς απαλλαγή. Δεν είχαν οι άνθρωποι απαλλαγή, που μπορούν να πάρουν απαλλαγή, αλλά η νομολογία λέει ότι αν λάβουν απαλλαγή μετά το συμβάν, σίγουρα δεν μπορούν να ενταχθούν. Εμείς προσπαθούμε να εντάξουμε και αυτούς τους επιχειρηματίες, διότι πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, είναι αδικία να μην μπορούν να αποζημιωθούν. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε εμείς οι δύο και το κάνω στον αέρα, αν κόψουν εμένα, αλλά ξέρετε, αλήθεια λέτε εσείς, αλήθειες λέω εγώ, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Έχετε μπροστά το ημερολόγιο σας. Δείτε, είτε την Πέμπτη 7, είτε την Παρασκευή 8 του μήνα, εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής για να δούμε πλέον συνολικά. Για να ξέρει και ο κόσμος τα δεδομένα, τους φακέλους οι οποίοι έφυγαν, κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται και βέβαια αν υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή βάσει αυτού που ζητάτε εσείς από την πλευρά του κυρίου Τριαντόπουλου ως περιφέρεια, ότι δεν κάνει να υπάρχουν ουσιαστικά αυτές οι αδικίες, τώρα το μεταφράζω ελεύθερα και το λέω, και ότι όλοι θα πρέπει να αποζημιωθούν με το ίδιο ποσό, ναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομολογία, κυρία Δουλγεράκη, που διέπει όλες αυτές τις διαδικασίες και τις καταστάσεις. Για να γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς πρέπει να γίνει και κάποια τροπολογία. Ναι. Θεωρούμε όμως ότι από τη στιγμή που υπέστησαν ζημιές, το φυσιολογικό και το σωστό και το δίκαιο είναι ότι όλοι οι συμπολίτες μας, οι επιχειρηματίες, πρέπει να αποζημιωθούν. Ωραία. Όπως και οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν. Λοιπόν, 8 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή. Τα λέμε κοντά στην ίδια ώρα και με το σημειώνω ήδη και στην ειδική μου την ατζέντα για να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε, κύριε Συρηγονάκη. Ναι. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα.